Λοιπόν, πάμε και μια βόλτα για να κλείσουμε σιγά σιγά την τούτη εδώ την εκπομπή του Πνεύματος. Στη Ζάκυνθο και στη Σαντορίνη, η κυρία Χριστίνα Τετράδη είναι αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων στο Λαγανά Ζακύνθου. Καλημέρα, κυρία Τετράδη. Καλημέρα σας. Και η κυρία Μαργαρίτα Καραμολέγκου είναι η Γενική Γραμματέα της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης. Γεια σας, κυρία Καραμολέγκου, και σε εσάς καλημέρα. Να ξεκινήσουμε από τη Σαντορίνη. Ακούω διάφορα για τις κρατήσεις τώρα, ότι έχουν πεσμένες και όλα αυτά. Ισχύουν? Υπάρχει μία μικρή ύφεση στις κρατήσεις στο νησί, ναι, η οποία είναι και αναμενόμενη μετά από μια 15ετή βεβαίως αυξητική πορεία που είχαμε. Δεν είναι... Ελπίζουμε ότι τις τελευταίες στιγμές οι κρατήσεις θα αναπληρώσουν αυτό το κενό. Μάλιστα. Πώς ξεκίνησε η σεζόν φέτος? Ξεκίνησε πολύ δυναμικά. Ναι. Το νησί είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή βελτιώνεται η κατάσταση. Προσπαθούν να μπουν κάποιοι κανονισμοί οι οποίοι θα εξυπηρετήσουν και τον κάτοικο και τον βέβαια επισκέπτη. Και σε αυτή τη βάση για την ώρα όλα καλά. Αν θα σας έλεγα ένα πρόβλημα, ποιο θα ήταν αυτό που θα πρέπει άμεσα να λυθεί? Περίμενα αυτή την ερώτηση προκειμένου να τοποθετηθούμε ως Ένωση σε αυτό. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Σαντορίνη είναι προβλήματα βασικών υποδομών, για τα οποία το ίδιο το νησί δεν μπορεί να λάβει μέτρα. Θα χρειαστεί λοιπόν το κεντρικό κράτος σε αυτό το επίπεδο να λάβει δράση, να λαμβάνει το υπόψη βεβαίως την ισιωτικότητα, ναι, έτσι, και επίσης και την απόδοση που έχει η Σαντορίνη στον κρατικό προϋπολογισμό. Τα προβλήματα, τα πολύ συγκεκριμένα προβλήματα έχουν να κάνουν με τα απορρίμματα, έχουν να κάνουν με το λιμάνι, έχουν να κάνουν με το νερό και έχουν να κάνουν με την ενέργεια. Μιλάω για τα τέσσερα βασικότερα. Τα είπατε όλα, κύριε Καραμολέγκου, τα είπατε όλα και πρέπει προφανώς να συντρέξει η κρατική διοίκηση. Αυτό δεν μπορεί το νησί μόνο του. Άμεσα. Κυρία Τετράδη, τώρα αντιθέτως με την μικρή πτώση που μαθαίνουμε για τη Σαντορίνη και τη Μύκονο, πρέπει να πω, όπως μας λέει και ο Πέτρος, για τη Ζάκυνθο διαβάζουμε ότι γίνεται χαμός από αφίξεις φέτος. Ισχύει? Δεν θα το έλεγα ακριβώς. Εγώ θα σας έλεγα ότι και η Ζάκυνθος, ενώ το Πάσχα φυσικά ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, άλλωστε το Πάσχα στη Ζάκυνθο είναι κάτι που το αγαπούν πάρα πολύ οι Έλληνες, θα σας έλεγα ότι η συνέχεια, τουλάχιστον ο Μάιος και οι αρχές του Ιουνίου, δεν ήταν πάρα πολύ καλές. Άρα αυτοί που λένε ότι φέτος το καλοκαίρι λέμε ότι θα γίνει χαμός και τα λοιπά, ίσως το χαμός αφορά μόνο την Αθήνα, αν καταλαβαίνω καλά. Κοιτάξτε, ο τουρισμός σαφώς είναι κάτι το οποίο κρατάει την οικονομία της χώρας μας. Τώρα, σίγουρα μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο όλοι θα πάμε καλά. Ο τουρισμός θα πάει σε όλες τις περιοχές καλά. Απλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν, όπως καταλαβαίνετε, ακόμα τα σκαμπανεβάσματα ανάλογα με την περιοχή. Δηλαδή, υπάρχουν άλλες τουριστικές περιοχές οι οποίες είναι γεμάτες από την αρχή της τουριστικής περίοδου, άλλες οι οποίες, αν θέλετε, ευνοούνται προς το τέλος. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Άλλωστε, μέσα από το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου θα μπορούμε να παρουσιάσουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα για την τουριστική κίνηση σε όλη την Ελλάδα. Οπότε να μπορούν να είναι και σαφή τα νούμερα και να μας δώσουν τις απαντήσεις. Καλημέρα, κυρίες μου. Ευχαριστώ πολύ. Ας απολαύσουν οι τηλεθεατές αυτά το υπέροχο θέαμα. Σωστό. Και από τη Ζάκυνθο και από τη Σαντορίνη. Και να πούμε, ξέρετε ότι τους περιμένουμε. Και να πούμε να μην φοβούνται οι Έλληνες, να μην υπάρχει αυτός ο φόβος ότι δεν υπάρχουν δωμάτια, ότι όλα είναι πανάκριβα. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Υπάρχουν και για όλα τα βαλάντια, κύριε Καραμολέγκου, και χαίρομαι που το λέτε. Μόλις δούμε τον τιμή είναι το πρόβλημα. Ούτε αυτό είναι, ξέρετε. Είναι τι ψάχνει ο καθένας. Πάρτε τηλέφωνα στα ξενοδοχεία και πείτε από ατέρια στους. Μισό λεπτό, μην ανησυχείτε, θα σας καλύψω και τις δύο. Πείτε από ατέρια στους να σας κάνουν καλύτερες τιμές. Γεια σας, κυρίες μου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Καλή σας μέρα.